Καλώς τον νέο στον αγώνα για επιστροφή. Χορηγός του σημερινού μας συμποσίου είναι οι πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που ευχαριστούμε θερμά. Στην πρόσκληση που κυκλοφόρησε για το συμπόσιο και με σχέδιο του εκλεκτού εικαστικού καλλιτέχνη Κύπριου ζωγράφου Ανδρέα Λαδώματου, αναγράφεται λόγος του Johann Wolfgang Goethe ότι η εφηβική ηλικία είναι η ηλικία από την οποία εξαρτάται η τύχη οποιοδήποτε έθνους. Ο Ντοστοιεύσκι θεωρούσε κάθε γενιά στην ιστορία ενός λαού μια εικόνα της νεολαίας του. Ο κάθε πολιτισμός, είπε ο Όσβαλντ Σπένκλερ, είναι το αναπόφευκτο πεπρωμένο μιας συγκεκριμένης παιδείας. Λόγοι προφητικοί που μας οδηγούν στο να αναρωτηθούμε ποια είναι αυτή η παιδεία που προσφέρουμε στα παιδιά μας, όχι μόνο ως σχολεία, λύκεια, πανεπιστήμια, αλλά κυρίως ως κοινωνικό πρότυπο. Η παρούσα εκδήλωση είναι στοχοπροσιλωμένη στην ανάδειξη των θέσεων, των απόψεων των νέων, αλλά και των απαιτήσεών τους για ενεργή συμμετοχή στην πορεία επίλυσης του Κυπριακού. Επιπλέον, η παρούσα εκδήλωση επιδιώκει να συμβάλλει σε αναβάθμιση του ρόλου των νέων στην εξέβρεση λύσης, καθώς και σε ζητήματα που άπτονται των ενεργειακών βλέψεων της Τουρκίας και των προοπτικών εργοδότησης στην πετροβιομηχανία. Ξεχωριστή μνήμα θα γίνει δε στην αναμονή του αιώνιου συμβόλου της Κερίνιας, που δεν είναι άλλο από το καράβι της ως κυβωτού διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς.